Ομοφωνάθο και με πρόταση, εισαγγελέα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αιγείου, 49χρονο ιδιοκτήτη φανοποιού, για τη θανατηφόρα συμπλοκή με γειτονά του, που συνέβη στι 3 Φεβρουαρίου του 2020 μέσα στην επιχείρησή του στο νέο Σούλι Πατρών. Ο κατηγορούμενο απαλλάχθηκε από τη βασική κατηγορία τη ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώ οι δικαστέ τακτικοί και ορκωτοί έκριναν ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνα, ενώ καταδικάστηκε μόνο σε 6 μήνε φυλάκιση για παράνομη οπλοκατοχή. Όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα μπήκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο φανοπείο του 41χρονου. Ο η Χ και ο ιδιοκτήτη πέβδη στην επιχείρησή του οπλισμένο. Εκεί διαπιστώνει ότι ο γείτονα του έχει παραβιάσει το χώρο και τον περιμένει κρατώντα μια οπλισμένη καραμπίνα και μια κλαδευτήρα. Ακολουθεί κυνηγητό γύρω από ένα αυτοκίνητο και ένοπλη συμπλοκή με μοιραία κατάληξη, καθώ το θύμα δέχεται πυροβολισμό από πιστόλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το θύμα στη συνέχεια αποχωρεί από το συνεργείο και λίγα μέτρα πιο μακριά καταλήγει. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση καταγράφει καταγράφει όλη τη σκηνή Μετά το τραγικό συμβάν, ο κατηγορούμενο είχε αφαιθεί ελεύθερου με περιοριστικού όρου μετά από διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, αλλά με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πατρών παραπέμφθηκε τελικά σε δίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε και την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου του 2022, ότι το θύμα δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εισβάλει στην επιχείρησή του. Είχε προηγηθεί εμπρισμός και απειλητικά σημειώματα, αλλά και κρεμάλες. Όλα είχαν καταγγελθεί στις αρχές, ενώ η οικογένεια του θύματος φέρεται να είχε καταθέσει από τις 11 Δεκεμβρίου ότι ο γιος τους ήταν επικίνδυνος.